Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι δικαστές και εισαγγελείς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Ένωσής σας. Η συνέλευσή σας πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου ο ελληνικός λαός βρίσκεται αντιμέτωπος με αλλεπάλληλα κύματα μέτρων, σχεδίων σε όλο το φάσμα της ζωής του. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι με το νέο κρατικό προϋπολογισμό του 2022, που κατέθεσε η κυβέρνηση και ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, δίνεται η χαριστική βολή στις λαϊκές ανάγκες. Κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος μπορεί να διαπιστώσει την κραυγαλαία αντίθεση που εκφράζεται σε αυτόν. Από τη μια μεριά, μείωση της φορολογίας και πακτολός χρηματοδοτήσεων για τις επενδύσεις επιχειρηματικών ομίλων, από την άλλη, κλιμάκωση της φορολογίας των περικοπών που αφορούν ακόμη και στοιχειώδες ανάγκες του λαού μας. Οι αριθμοί είναι εύγλωτοι. Για παράδειγμα, ενώ πάνω από 100 συνάνθρωποι μας χάνονται κάθε μέρα από τον κορονοϊό, δεκάδες επίσης διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ, το κράτος σκοπεύει να μειώσει κατά 139 εκατομμύρια ευρώ τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων, κατά 52% τις δαπάνες για την ήδη αποσταθρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και κατά 245 εκατομμύρια ευρώ τις γενικότερες παροχές υγείας. Ενώ επίσης, για παράδειγμα, οι μισθοί κατρακυλούν και η ακρίβεια, όπως ξέρουμε, εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα. Το κράτος σχεδιάζει να αυξήσει τους φόρους μέσα στο 2022 κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, από τους οποίους το 94,5% θα το επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός. Επιπλέον, τα εργασιακά δικαιώματα, όπως το οκτάωρο και το δικαίωμα στην απεργία, που κατακτήθηκαν με πολύχρονους, σκληρούς, αιματηρούς αγώνες των εργαζομένων. Οι συνδικαλιστικές και λαϊκές ελευθερίες δέχονται το ένα πλήγμα μετά το άλλο, όπως με τον πρόσφατο τερατώδη νόμο 4808/2021 για τα εργασιακά, το γνωστό σε όλους μας ως νόμο Χατζηδάκη. Παράλληλα, ο λαός μας εκτίθεται όλο και περισσότερο σε κινδύνους και μένει απροστάτευτος, όχι μόνο απέναντι στην πανδημία, αλλά και σε κάθε είδους φυσικά φαινόμενα που έχουν ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, όπως αυτές που βιώσαμε με τραγικό τρόπο το περασμένο καλοκαίρι στην Εύβοια, στην Αττική, με πλημμύρες τώρα και άλλα, εξαιτίας μιας τέτοιας διαχείρισης τους διαχρονικά από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και βέβαια, ο λαός μας εκτίθεται σε πολεμικούς κινδύνους, από την μετατροπή της χώρας σε ένα τεράστιο πολεμικό ορμητήριο, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα, για τις ανάγκες επιθετικών σχεδιασμών των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, στους οποίους εμπλέκει τη χώρα μας η κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι δικαστές και εισαγγελείς, οι αλλαγές που προωθούνται τα τελευταία χρόνια στη νομοθεσία και τη δικαιοσύνη, διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, προχτές του ΠΑΣΟΚ, χτες του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, και στηρίζονται επί της ουσίας από κοινού, δεν είναι ούτε ουδέτερες κατά την άποψή μας, ούτε αταξικές όπως εμφανίζονται. Υλοποιούν κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαφόρων επιτελείων της κυρίαρχης τάξης, που επιδιώκουν στην πραγματικότητα διπλό στόχο. Ο πρώτος στόχος αφορά στη θωράκιση του συστήματος από κάθε αμφισβήτηση, με τον ασφικτικό περιορισμό της δράσης του λαϊκού κινήματος, της λειτουργίας των διαφόρων φορέων του, τη συρρήκνωση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Τέτοιες είναι οι αλλαγές, για παράδειγμα, στους νέους ποινικούς κώδικες που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
και διατήρησε και εμπλούτησε η Νέα Δημοκρατία με την ενίσχυση του ποινικού οπλοστασίου που χρησιμοποιείται απέναντι σε δίκαιους αγώνες των εργαζομένων, του λαού μας και εναντίον κάθε φωνής που αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική. Όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν τα αδικήματα της διατάραξης της κοινής ειρήνης, της παρακόλλησης συγκοινωνιών, της διατάραξης της λειτουργίας της υπηρεσίας και άλλα, ή αυτό για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, το οποίο κατακρίθηκε έντονα και ευρύτερα για τους κινδύνους που ενέχει όσον αφορά την ελευθερία του τύπου. Ο δεύτερος στόχος αφορά στη διαμόρφωση της νομοθεσίας, καθώς και της λειτουργίας και απονομής της δικαιοσύνης, με όρους που θα εξυπηρετούν την πιο γρήγορη, φιλική και αποτελεσματική για τους επιχειρηματικούς ομίλους όμως διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Όπως για παράδειγμα με το νέο πτωχευτικό κώδικα και τις αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας που διευκολύνουν τις μαζικές κατασχέσεις και πληστηριασμούς της λαϊκής περιουσίας από τις τράπεζες και τα διάφορα βέβαια αρπακτικά των funds. Με τη θεσμοθέτηση ειδικών επενδυτικών δικαστηρίων για υποθέσεις ενέργειας, επικοινωνιών, προσωπικών δεδομένων, στελεχωμένων με επιλεγμένους και εξειδικευμένους δικαστές. Την ίδια ώρα που οι λαϊκές υποθέσεις λιμνάζουν εξαιτίας της υποχρηματοδότησης της δικαιοσύνης, των σοβαρών ελλείψεων και σε υλικοτεχνική υποδομή και κυρίως σε προσωπικό. Στον αντίποδα, η νομοθεσία για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα γίνεται όλο και πιο εχθρική και άδικη, όπως και η πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη όλο και πιο δύσκολη και απρόσιτη, εξαιτίας των συνεχών δικονομικών και οικονομικών εμποδίων που ορθώνονται μπροστά τους, όπως με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, τα υψηλά παράβολα και τέλη και άλλα. Ειδικότερα με το γνωστό σχέδιο Πισαρίδη, που αφορά και τη δικαιοσύνη βεβαίως, επιδιώκεται η αντιδραστική κατά την άποψή μας αναμόρφωσή της, ώστε να υπηρετεί ακόμα πιο πιστά τα συμφέροντα διαφόρων ομίλων και την ευθυγράμμισή τους με την κυρίαρχη πολιτική. Στα πλαίσια αυτά, επιχειρείται μεταξύ άλλων η επέκταση των ειδικών πολυτελών επενδυτικών τμήματων των δικαστηρίων και σε άλλες κατηγορίες υποθέσεων, όπως του ανταγωνισμού, της πτώχευσης, της εταιρικής διακυβέρνησης και άλλα. Η προώθηση της λειτουργίας της με όρους που προσομοιάζουν σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω της εισαγωγής μεθόδων management, της σύμπραξης των δικαστηρίων με επιχειρηματικά συμφέροντα, της συγχώνευσης ή κατάργησής τους. Ιδίως βέβαια επιδιώκεται η ισχυρότερη χειραγώγηση των δικαστικών λειτουργών μέσω της δημιουργίας ειδικής κατηγορίας δικαστών επιθητεία, παρακάμπτοντας έτσι την ισοβιότητα και την επετηρίδα και της διαρκούς αξιολόγησής τους, ώστε να είναι εξαρτημένοι, δέσμοι κάθε φορά από την επιθυμία τους για την παράταση της θητεία τους και την προαγωγή τους. Στην υλοποίηση αυτών των αντιδραστικών κατευθύνσεων εντάσσεται και το πρόσφατο νομοσχέδιο για την Εθνική Σχολή Δικαστών, το οποίο ως κόμμα καταψηφίσαμε συνολικά. Σε αυτό περιέχονταν μεταξύ άλλων, όπως βεβαίως γνωρίζετε, απαράδεκτες διατάξεις για την γραπτή αξιολόγηση των δικαστικών λειτουργών, τις οποίες βέβαια η κυβέρνηση υποχρεώθηκε τελικά να αποσύρει, ύστερα από τις δικαιολογημένες έντονες αντιδράσεις σας, ωστόσο η αντιδραστική στόχευσή της παραμένει. Κυρίες και κύριοι δικαστές και εισαγγελείς, ασφαλώς γνωρίζετε πως ως κόμμα έχουμε συγκεκριμένη άποψη για το ρόλο που θεσμικά επιτελεί η δικαιοσύνη στο υπάρχον σύστημα. Ωστόσο, όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, δεν ταυτίζουμε το θεσμό της δικαιοσύνης
και το ρόλο τους στο σημερινό σύστημα με τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Όλους εσάς δηλαδή που εργάζεστε στο χώρο αυτό και μάλιστα σε πολύ αντίξωες συνθήκες και αντιμετωπίζετε και εσείς όπως και όλος ο εργαζόμενος λαός στον ένα ή τον άλλο βαθμό τις συνέπειες μιας αντιλαϊκής πολιτικής. Γι' αυτό και σταθερά υποστηρίζουμε κάθε δίκαιο, θεσμικό και μισθολογικό αίτημά σας, όπως σήμερα για τη συμμετοχή των ενώσεών σας στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, που η κυβέρνηση απαράδεκτα, κατά την άποψή μας, επιχειρεί να αποκλείσει για την αναχέτηση των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζονται στον κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών. Για τη συμμόρφωση της κυβέρνησης στην απόφαση του μισθοδικείου για το ύψος των συντάξεών σας, όπως και το αίτημά σας για την κατάργηση ή έστω το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης, που αποτελεί άλλωστε γενικότερο δίκαιο αίτημα των δημοσίων υπαλλήλων. Κυρίες και κύριοι δικαστές και εισαγγελείς, η πραγματικότητα που βιώνει ο ελληνικός λαός σήμερα επιβεβαιώνει, πιστεύουμε, την εκτίμηση του ΚΚΕ για τον ξεπερασμένο χαρακτήρα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Σήμερα η πρόοδος της τεχνολογίας, η τεράστια επιστημονική γνώση και η μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας δεν μπορούν να αξιοποιηθούν σε αυτό το σύστημα για την πραγματική βελτίωση της ζωής και της θέσης των εργαζομένων. Για να μειωθεί, για παράδειγμα, ο χρόνος εργασίας, για να προστατευτεί αποτελεσματικά ο λαός από την πανδημία, αλλά και τα φυσικά φαινόμενα, χρησιμοποιούνται μόνο για να αυξηθούν τα επιχειρηματικά κέρδη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προτείνει ως διέξοδο τον αγώνα για ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης της χώρας μας, με αποδέσμευση από τις αντιλαϊκές διακρατικές ενώσεις, όπου ο λαός μας θα είναι κυρίαρχος του πλούτου που παράγει και θα μπορεί σχεδιασμένα να οργανώνει και να αξιοποιεί τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας, την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, με κριτήριο τις δικές του σύγχρονες ανάγκες. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς, δεν έχετε κανένα λόγο, πιστεύουμε, να εναντιωθείτε σε μια τέτοια προοπτική. Αντίθετα, έχετε όλο και περισσότερους λόγους να συνταχθείτε μαζί της. Με τις σκέψεις αυτές, λοιπόν, ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία στις εργασίες της συνέλευσής σας, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες, καλή συνέχεια και φυσικά καλές γιορτές.